Είναι χαρά για μένα να απευθύνομαι σήμερα, επευκαιρία του συνεδρίου σας για την 91η επέτειο από την ίδρυση της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, σε μια από τις παλαιότερες και πιο δραστήριες οργανώσεις της ελληνικής ομογένειας, που στάθηκε πάντα αρρωγός στις δύσκολες στιγμές, ενώ παράλληλα προώθησε με συνέπεια τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους σας για τα όσα έχετε πετύχει στο διάστημα ενός σχεδόν αιώνα και κυρίως γιατί ενσωματωθήκατε δημιουργικά στη νέα σας πατρίδα χωρίς να απεμπολίσετε τις μνήμες και τις παραδόσεις των προγόνων σας. Κρατήσατε αντίθετα ζωντανές τις ρίζες σας και μεταγγίσατε τους γόνιμους χυμούς τους στο νέο τόπο. Διατηρήσατε το σφρίγος του ελληνικού πνεύματος και το μεταφέρατε στα πεδία της επιστήμης, της τέχνης, της επιχειρηματικότητας, του υλικού πολιτισμού, με αποτελέσματα που μας κάνουν όλους περήφανους. Ιδιαίτερα ωστόσο, θέλω να συγχαρώ το γυναικείο τμήμα της οργάνωσης, τις κόρες της Πινελόπης. Και μόνο το όνομά σας επιβεβαιώνει τον ακατάλληλο δεσμό με την Ελλάδα, την ιστορία και το μύθο της. Και υπογραμμίζει πόσο στέρεο είναι το νήμα που σας συνδέει με τη μητέρα πατρίδα. Ακαταπώνητες οι φάντρες του μέλλοντός σας, υφαίνεται από την ίδρυσή σας το μακρινό 1929 έναν πλούσιο ιστό δράσεων πάνω στο στιμόνι των ελληνικών αξιών, όπως τις διδαχθήκατε από γενιά σε γενιά. Αγάπη για τη γνώση και τη μόρφωση, ατομική υπευθυνότητα, κοινωνική προσφορά. Είστε εσείς που επί δεκαετίες αφιερώσατε χρόνο, ενέργεια, πόρους για τη βελτίωση της ζωής των ελληνικής καταγωγής και όχι μόνο γυναικών και των οικογενειών τους και για την εξασφάλιση ευκαιριών με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλυξη. Εσείς που στηρίζετε έμπρακτα τη νέα γενιά, χορηγώντας υποτροφίες και παρέχοντας κάθε είδους ενίσχυση, ενώ ταυτόχρονα μεριμνάτε για την προστασία των ατόμων τρίτης ηλικίας. Που υπερασπίζεστε τις αξίες της οικογένειας, εργάζεστε για την εξάλληψη της ενδοοικογενειακής βίας και συμπαραστέκεστε στα θύματά της. Που συγκεντρώνετε πόρους για ιατρική έρευνα, για ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, για βοήθεια προς τους πλέον αδυνάμους. Πέρα ωστόσο από το κοινωνικό και φιλανθρωπικό σας έργο, έχετε να επιδείξετε πλούσια πολιτιστική δράση. Γνωρίζετε, ως ομογενείς που δεν απέστρεψαν ποτέ το βλέμμα από την κοιτίδα τους, ότι τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την πολιτιστική κληρονομιά ενσωματώνουν αξίες και πεπιθήσεις και δίνουν στον άνθρωπο την αίσθηση της σταθερότητας και της διάρκειας που τόσο τις χρειάζεται σήμερα στην εποχή των αβεβαιοτήτων. Η συμμετοχή σας στη συντήρηση μνημείων με ιστορικό ενδιαφέρον για την ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ και στη διατήρηση της προφορικής ιστορίας από τα χείλη των πρώτων συμπατριωτών μας που έφτασαν στη γη της επαγγελίας, συμβάλλει στην ανάδειξη των επιτευγμάτων της ελληνικής ομογένειας. Δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας, την οποία ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο η γνώση και η συνειδητοποίηση των δοκιμασιών και των σκληρών προσπαθειών μέσα από τις οποίες οι πρόγονοί σας παγίωσαν τη θέση τους στην αμερικανική κοινωνία και έγιναν σεβαστά και πολύτιμα μέλη της. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, είμαι πολύ περήφανη για όλες εσάς, τις συμπατριώτησές μου, που όχι μόνο προβάλλετε με το έργο σας στη χώρα μας την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά μπολιάζετε τη νέα σας πατρίδα με τις πανάρχαιες αρετές του ελληνισμού, τη φιλοκαλία, το μέτρο, το βαθύ ανθρωπισμό. Θέλω να σας συγχαρώ άλλη μια φορά και να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους όλων των Ελλήνων ότι είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά σας. Εύχομαι από καρδιάς σε εσάς και τις οικογένειές σας να συνεχίσετε να βαδίζετε με τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την πίστη που σας χαρακτηρίζει προς ένα πλούσιο, αισιόδοξο και δημιουργικό μέλλον.